And fro- <Δελαιός> Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώ ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας, όπου και σήμερα, με την χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά, όπως λέγεται, κατά την οποία εορτάζουμε την ψηλά φυση και την σωτήριο ομολογία του Αποστόλου Θωμά. Αρχικά θα μελετήσουμε τον Απόστολο της Κυριακής Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5, στίχη 12 έως 20. Το πρωτότυπο κείμενο. Εν τες ημέρες εκείνες, δια των χειρών των Αποστόλων, εγίνετο σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά, και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν της τοά Σολομόντος. Τον δε λοιπόν ουδείς ετόλμα κολάστε αυτής, αλλά μεγάλη είναι αυτού ο λαό. Μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύονται στο κυρίο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε κατά τα σπλατεία εκφέρουν του ασθενεί και τη θένε επικλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου πέτρου καν η σκιά επισκιάσει την ή αυτών. Συνήρχε το το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αναστάς δε ο αρχιερεύς, και πάντες η αυτό, η ούσα αίρεσης των Σαδουκαίων, επλήσθησαν ζήλου και επέβαλον τα σχήρα αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυχτός, είναι τα σθήρα στις φυλακείς. Εξαγαγόντε αυτούς, είπε. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Ο Κύριος μας αγαπητοί αδελφοί, όταν κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου την Μεγάλη Πέμπτη έδινε στους Αγίους Αποστόλους τις τελευταίες συμβουλές και υποσχέσεις Του, τους είχε πει μεταξύ άλλων για το εξής «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ πιο κακίνος ποιήσει και να ζωνατού τον ποιήσει». Τα υπερφυσικά έργα, τα θαύματα δηλαδή που με την θεία δύναμη και εξουσία του έκανε ο Κύριος, θα τα κάνει στο μέλλον και εκείνος που πιστεύει στον Χριστό. Και όχι μόνο αυτά, αλλά όταν είναι ανάγκη και άλλα μεγαλύτερα θα κάνει στο όνομα του Χριστού. Επικαλούμενος δηλαδή με θέρμη και ακλόνητη πίστη, την Θεία Χάρη και την παντοδυναμία του Αναστάντος Λυτρωτού. Αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος το βλέπουμε να πραγματοποιείται στα περιστατικά που αναφέρει το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Τα πλήθη των πρώτων χριστιανών και ήσαν αρκετές χιλιάδες, μαζεύονταν στον περίβολο του ναού των Ιεροσολύμων και την στοά του Σολομόντος και με πολύ δίψα άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Βρισκόμαστε αγαπητοί αδελφοί μετά από την Πεντηκοστή, όπου την Πεντηκοστή ύστερα από το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου πίστεψαν λένε οι γραφές πάνω από πέντε χιλιάδες ψυχές και σιγά σιγά η εκκλησία μεγάλωνε. Προσετήθεντο στην εκκλησία κι άλλες ψυχές. Και οι Απόστολοι κήρυταν στην στοά του Σολομόντος. Και ο λαός άκουγε με μεγάλη προσήλωση το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. Οι άλλοι, εκείνοι δηλαδή που δεν είχαν πιστέψει στον Αναστάντα Κύριο, δεν είχαν την τόλμη να ανακατευθούν με τους πιστούς και να συμπεριφερθούν προς τους Αποστόλους σαν σε συνηθισμένους ανθρώπους. Αντιθέτως, ο πολλής λαός τους έβλεπε με θαυμασμό και τους εγκομίαζε. Αυτή η συμπεριφορά προερχόταν από την βαθιά εντύπωση που προκαλούσαν στον λαό τα θαύματα που γίνονταν από τους Αγίους Αποστόλους, διότι τα θαύματα εκείνα βεβαίωναν την Ανάσταση του Χριστού αφενός και αφετέρου την Θεία Αποστολή των Αποστόλων, αλλά και το ότι διαχειρίζονταν δύναμη υπερφυσική. Όσο μάλιστα περνούσαν οι ημέρες, τόσο περισσότεροι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, πίστευαν στον Ιησού Χριστό και προσετίθεντο στον αριθμό των πιστών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι και τα θαύματα που γίνονταν από τους Αποστόλους, συνεχώς πληθύνονταν έβγαζαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους τους ασθενείς, πλούσιους και φτωχούς και τους έφερναν στις πλατείες. Τους τοποθετούσαν επάνω σε κρεβάτια ή πρόχειρα φορεία και περίμεναν. Τι περίμεναν, πότε θα περάσει από εκεί ο Απόστολος Πέτρος για να πέσει έστω και η σκιά του επάνω στον άρρωστο. Και το έκαναν αυτό όχι μόνο οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, αλλά και άνθρωποι από τις γύρω πόλεις. Και το αξιοθαύμαστο είναι ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς και οι δαιμονιζόμενοι θεραπεύονταν. Αλλά όπως ήταν επόμενο, ο σεβασμός και η ευλάβεια που έδειχναν τα πλήθη στους Αγίους Αποστόλους, εξαιτία των πολλών και μεγάλων θαυμάτων που έκαναν, καθώς και η προσοχή με την οποία παρακολουθούσαν το κήρυγμά τους, κίνησε τον φθόνο και την κακία των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν μία αίρεση, μία μερίδα Ιουδαίων που κατήχαν τα μεγαλύτερα αξιώματα και οι οποίοι δεν πίστευαν ούτε στην Ανάσταση των νεκρών αλλά ούτε και σε αόρατο πνευματικό κόσμο. Αυτοί λοιπόν συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στην φυλακή. Νόμισαν ότι με τον τρόπο αυτό και το κήρυγμα των Αποστόλων θα έπαβε και τα θαύματα που έκαναν θα σταματούσαν. Πόσο όμως απατήθηκαν οι άπιστοι Ιουδαίοι. Άγγελος Κυρίου την νύχτα άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και ελευθέρωσε τους φυλακισμένους Αποστόλους. «Πηγαίνετε αμέσως», τους είπε, «και σταθείτε γεμάτοι θάρρος στον ιερό περίβολο του ναού, όπου συγκεντρώνεται ο λαός» και μη διστάζετε καθόλου, αλλά να κηρύτετε στον λαό τα λόγια της αλήθειας και της ζωής, που σας δίδαξε και σας μετέδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτά τα λόγια της αληθείας και της ζωής, τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που περιέχει το Ευαγγέλιο, τα διαβάζουμε άραγε, αγαπητοί αδελφοί μου προσπαθούμε όσο μπορούμε ως άνθρωποι να ζούμε σύμφωνα με αυτά. Εάν το κάνουμε τότε, είμαστε πολύ ευτυχείς. Δεν ωφελούμαστε μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά θα κερδίσουμε και την αιώνια. Εάν όμως δεν δείχνουμε ενδιαφέρον για τα λόγια της ζωής και της αληθείας που περιέχει το Ευαγγέλιο, με τι τότε τρέφουμε την ψυχή μας ποιος μας καθοδηγεί στα μονοπάτια της ζωής μας. Μοιάζουμε ή μάλλον είμαστε τυφλοί πνευματικά, έστω κι αν ζούμε στον αιώνα του υλικού φωτός και της γνώσεως. Ας κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και εσείς και ο ίδιος, το Ευαγγέλιο πηγή και οδηγό της ζωής μας για να είμαστε ενωμένοι από τώρα με την πηγή της ζωής του φωτός και της αληθείας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή. Πρώτου όμως προχωρήσουμε, ας πούμε δύο λόγια για την εορτή της Κυριακής του Θωμά. Η Κυριακή του Θωμά είναι η αμέσως επόμενη Κυριακή από το Πάσχα, κατά την οποία εορτάζουμε τα εγγένεια της Αναστάσεως του Χριστού και την ψηλάφιση του Αγίου Θωμά. Τι σημαίνει όμως εορτάζουμε τα εγγένεια της Αναστάσεως του Χριστού? Οι Εβραίοι συνήθιζαν κάθε χρόνο να τελούν την εορτή των εγγενείων. Τα εγγένεια ήταν η ανάμνηση ορισμένων σπουδαίων και σημαντικών γεγονότων και τελούνταν κάθε χρόνο στην ίδια ακριβώς ημερομηνία με εκείνη που συνέβησαν. Σκοπός τους ήταν να μην ξεχνιούνται με το πέρασμα του χρόνου τέτοια επίσημα και μεγάλα γεγονότα. Η ενθύμησή τους μάλιστα γινόταν αφορμή διδασκαλίας και ωφελίας. Έτσι για πρώτη φορά έκαναν εγγένεια στα Γάλγαλα. Εκεί εόρτασαν την διάβαση της ερυθράς θαλάσσης, το πώς δηλαδή σώθηκαν από την μανία των Αιγυπτίων. Περνώντας εκείνη την θάλασσα που άνοιξε δρόμο για αυτούς με την επέμβαση του Θεού και πως οι Αιγύπτιοι όταν τους ακολούθησαν καταποντίστηκαν. Και αυτό είναι το Ιουδαϊκό Πάσχα, η διάβαση της ερυθράς θαλάσσης. Ακόμη εόρταζαν επίσημα και με πολύ πολυτέλεια την κατασκευή της σκηνή του μαρτυρίου. Τη σκηνή δηλαδή η οποία περιείχε την κυβωτό της Διαθήκης που περιείχε μέσα τις πλάκες που είχε δώσει ο Θεός με τις δέκα εντολές στον Μωυσή, την ράβδο του Ααρών που βλάστησε, το χρυσό θυμιατήριο και άλλα πολλά. Ως εορτή εγγενείων εόρταζαν την βασιλεία του Δαβίδ και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι αναγκαίο να τα αναφέρουμε ένα-ένα. Επειδή λοιπόν από όλα τα πράγματα του βίου των ανθρώπων, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, το οποίο ξεπερνά κάθε λογική και φαντασία ανθρώπου, είναι το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου, γι' αυτό το γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Και ακόμη το εορτάζουμε και κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή. Πρώτος όμως εγγενιασμός είναι η σημερινή Κυριακή, η οποία ονομάζεται πρώτη και ογδόη ημέρα. Ογδόη γιατί είναι η ογδόη ημέρα από το Πάσχα. Λέγεται όμως και πρώτη ημέρα γιατί είναι η αρχή των υπολείπων. Και ακόμη η Κυριακή αυτή λέγεται ογδόη, η στύπων της αιωνίου ζωής, της ατελείωτης δηλαδή ημέρα της Βασιλείας του Θεού στον μέλλοντα αιώνα, όταν δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα για να διακόπτει την ημέρα. Αυτά λοιπόν σχετικά ως προς τα εγγένεια. Και τώρα θα έλθουμε στην περικοπή μας, κατά Ιωάννην κεφάλαιο 20, στίχη 19 έως 31. Το πρωτότυπο κείμενο και στην συνέχεια η ερμηνεία του. Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη στο μέσον και λέγει αυτής, «Ηρήνη ημίν». Και τούτο υπόν έδειξεν αυτή τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ, οι δόντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, «Ηρήνη ημίν» καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, καγό πέμπο ημάς. Και τούτο, υπόν ενεθήσει και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αντινόν αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, αντινόν κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ούκ είναι μεταυτόν, ότε ήλθεν ο Ιησούς έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον, ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπον των ήλων, και βάλω τον δάχτυλών μου εις των τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Και με οκτώ, πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού, και Θωμάς με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις το μέσον και είπεν «Ηρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρα μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μένουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ούτε στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι η Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Εκπληκτικά και χαροπιά γεγονότα, αγαπητοί αδελφοί, μας εξιστορεί στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο ηγατημένος μαθητής του Χριστού. Είναι η μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως, Κυριακή του Πάσχα το Εσπέρας. Οι μαθητές του Κυρίου είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σπίτι και έχουν τις θύρες κλειστές, διότι φοβούνται τους Ιουδαίους. Αλλά ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς κανένα θόρυβο, χωρίς να ανοίξει η θύρα, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσο των μαθητών και τους είπε «Ηρήνη ημίν, ας είναι μαζί σας ηρήνη» το σώμα του Χριστού μας αγαπητοί αδελφοί, μετά από την Ανάσταση δοξάστηκε. Και πλέον ο Χριστός έμπαινε όπου ήθελε, γιατί δεν τον εμπόδιζαν οι τείχοι και οι κλειστές πόρτες, όπως ακριβώς αναστήθηκε από τον τάφο, όντας σφραγισμένος ο τάφος. Ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, προτού κυλήσει την θύρα ο άγγελος. Ο άγγελος Κύλησε την πέτρα του μνημείου για να δουν οι θεοτόκος που καθόταν απ' έξω τρεις ημέρες και δεν έφυγε καθόλου από τον τάφο του Κυρίου, αλλά και οι μυροφόρες που ήρθαν αργότερα να δουν ότι το σώμα του Χριστού έλειπε από μέσα. Στάθηκε λοιπόν ο Ιησούς στο μέσο των μαθητών και τους είπε «Ηρήνη ημίν». «Ας είναι μαζί σας ειρήνη». Και αφού τους ευχήθηκε την ειρήνη, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του για να δουν τα σημάδια των πληγών του και να πιστούν ότι αυτός είναι ο διδάσκαλός τους που πέθανε επάνω στον σταυρό αλλά αναστήθηκε εκ νεκρών. Εχάρισαν οι μαθητέ, οι τον Κύριο. Χάρηκαν οι μαθητές, λέει το Ευαγγέλιο, όταν είδαν τον Κύριο. Άραγε, πόσο χάρηκαν οι μαθητές του Κυρίου, όταν τον είδαν μπροστά τους αναστημένο. Ήταν φυσικό να δοκιμάσουν συγχρόνως και μεγάλη συγκίνηση. Όπως ιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε άλλο Ευαγγέλιο, οι μαθητές φοβήθηκαν στην αρχή και διάφοροι λογισμοί αμφιβολίας έρχονταν στην διάνοιά τους. Για να τους ησυχάσει λοιπόν ο Κύριος τους λέγει και πάλι «Ηρήνη ημίν» Α είναι μαζί σα ειρήνη. Μην ταράζεστε και μην φοβήστε. Ειρηνεύετε. Όπω ο πατήρ μου με έστειλε στον κόσμο για να κηρύξω την αλήθεια και να σώσω τον κόσμο, έτσι και εγώ τώρα σα αποστέλω να συνεχίσετε το έργο αυτό τη σωτηρίας των ανθρώπων. Και αφού του είπε τα λόγια αυτά, ενεφύσισε στα πρόσωπά του και του είπε: λάβετε πνεύμα Άγιο. Όποιον ανθρώπων τις αμαρτίες θα συγχωρήσετε, συγχωρούνται και από τον Θεό. Οι αμαρτίες όμως των ανθρώπων που δεν συγχωρείτε, διότι αυτοί δεν μετανοούν, παραμένουν ασυγχώρητες από τον Θεό. Και για να μην νομίσουν οι μαθητές ότι βλέπουν κάποιο πνεύμα ή κάποιο φάντασμα, τους λέει ο Χριστός, Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε. Έχετε κάτι για να φάω. Και αυτοί του έδωσαν ηχθείος οπτού μέρος και από μελισίου κυρίου λένε οι γραφές. Του έδωσαν δηλαδή ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Γιατί όμως το Ευαγγέλιο αναφέρει αυτήν την λεπτομέρεια. Όπως έχουμε πει, στο Ευαγγέλιο τίποτε απολύτως δεν αναφέρεται τυχαία. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά το ψάρι, γνωρίζουμε ότι παρότι ζει μέσα στην αλμυρή θάλασσα, το σώμα του όμως παρόλα αυτά δεν είναι αλμυρό, αλλά γλυκό. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός, ο οποίος έζησε μέσα στην αλμυρή θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου τούτου, Αμαρτίαν όμως ούτε ποιησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πέρασε δηλαδή ο Χριστός και δεν ακούμπησε. Έζησε ως άνθρωπος ανάμεσά μας στον αμαρτωλό αυτό κόσμο, όμως δεν μετήχε καθόλου στα του κόσμου τούτου τα αμαρτωλά. Όμοιος σε όλα με εμάς εκτός όμως από την αμαρτία. Και υπάρχει και μία έκφραση που λέμε «Σιγήν ηχθείος». Αυτό ακριβώς συνέβη στο Χριστό μας, όταν ο Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος και από το ψάρι, όταν υπέστη το σωτήριο πάθος και δέχθηκε τα ανήκουστα εκείνα βασανιστήρια και τους ακατανόμαστους εκείνους υβρισμούς. Όσον αφορά στο μέλι και στο χερί, γνωρίζουμε ότι το μέλι είναι γλυκό και το κερί φωτιστικό. Γι' αυτό και θεωρούνται σαν σύμβολα της πνευματικής ειδονής και του φωτισμού που μεταδίδει στους πιστούς ο Χριστός μετά από την Ανάστασή Του. Επίσης συμβολίζουν το μέλι την θεραπεία της μεγάλης πίκρας της αμαρτίας, την οποία πίκρα γεύτηκε ο Αδάμ λόγω της αμαρτίας του, αλλά και την θεραπεία της πίκρας από την χολή που γεύτηκε ο Χριστός κατά το σατήριο πάθος του. Το δε δεύτερο, το κερί, συμβολίζει την διάλυση του πηχτού σκοτάδιου της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει το σκοτάδι που έγινε κατά την σταύρωσή του. Η κυρή Θρέτση συμβολίζει το φως, την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος φωτιστική και καθαρτική δύναμη. Και τα πήρε ο Χριστός αυτά τα έφαγε ενώπιόν τους, για να μην νομίσουν ότι είναι φάντασμα, και ύστερα εξαφανίστηκε από ανάμεσά τους. Ένας όμως από τους δώδεκα αποστόλους, ο Θωμάς, ο οποίος λεγόταν και δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Απουσίαζε. Όταν επέστρεψαν, του έλεγαν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο ήρθε εδώ και φανερώθηκε μπροστά μας και μοιραστήκαμε και φαγητό μαζί του. Αλλά ο Θωμάς, μελανχολικός χαρακτήρας και δίς πιστός, τους έλεγε «Εάν δεν δω ο ίδιος με τα μάτια μου στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά με τα οποία τον κάρφωσαν στο σταυρό και εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του που τρυπήθηκε με την λόγχη, δεν θα πιστέψω ότι αναστήθηκε. Ο Θωμάς, αγαπητοί αδελφοί, έστω κι αν ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητάς κι αυτός, αμφέβαλε όχι μόνο για το ότι τον είδαν τον Κύριο, αλλά και για αυτήν καθεαυτήν την Ανάσταση. Ο Θεός όμως είναι εφευρετικός στις ευεργεσίες του για την σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν για να κερδίσει την σωτηρία τον ένα, τον Θωμά, αλλά και χρησιμοποιώντας την θεία του οικονομία για την ωφέλεια περισσότερων, για να γίνει πιο βέβαιο το γεγονός της Αναστάσεως, έκανε το εξής. Άφησε να περάσουν οχτώ ημέρες για να ανάψει μέσα στο Θωμά περισσότερο ο πόθος για να δει τον Χριστό και μη βλέποντάς τον να καταλήξει στο να μην πιστέψει τελικά αυτά που του έλεγαν. Αυτή η απιστία θα ήταν μετά το πιο δυνατό επιχείρημα για την βεβαίωση της Αναστάσεως. Πέρασαν λοιπόν από τότε οκτώ ημέρες. Οι μαθητές όλοι μαζί με τον Θωμά ήσαν και πάλι συγκεντρωμένοι στο ίδιο σπίτι όπως και την προηγούμενη φορά. Κατά την παράδοση το σπίτι αυτό ήταν εκεί που έγινε και ο μυστικός δείπνος. Οι θύρες του σπιτιού ήσαν και τώρα ερμητικά κλειστές, δια των φόβων των Ιουδαίων. Αλλά τι με αυτό, ο Αναστημένος Ιησούς έρχεται και πάλι και στέκεται στο μέσο των μαθητών και τους εύχεται και πάλι την ειρήνη. «Ειρήνη ημίν» τους είπε και αμέσως απευθύνεται στον Θωμά. «Έλα Θωμά», του λέγει, «φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ψηλά φύσε τα χέρια μου. Βάλε και το χέρι σου στην πλευρά μου και μην αφήνεις πλέον τον εαυτό σου να κυριευθεί μόνιμα από την απιστία, αλλά στηρίξου στην πίστη ότι εγώ είμαι ο εσταυρωμένος και αναστάς διδάσκαλός σου». Και μείνει σε άπιστος αλλά απιστός. Και αυτά όλα επειδή θέλησες όχι μόνο να δεις με τα μάτια, αλλά ζήτησες και να ψηλαφίσεις με τα χέρια. Και με τα λόγια αυτά ο Χριστός μας απέδειξε ότι όταν ο Θωμάς τα έλεγε αυτά, ο Χριστός ως πανταχού παρόν Θεός τον άκουγε και του λέει «Βάλε λοιπόν το χέρι σου στην πλευρά μου» ερεύνησε θωμά και με την αφή και βεβαιώσου και πίστεψε. Αυτό αγαπητοί αδελφοί έγινε κατά παραχώρηση Θεού για την ασφάλεια της πίστεως να τα δει αυτά και να τα ψηλαφίσει έστω και αν το σώμα του Κυρίου ήταν θεωμένο και άφθαρτο. Ο Χριστός μας στην Μαγδαληνή της είπε μη μου άπτου όταν την συνάντησε έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Γιατί η Μαρία, όταν πήγε να ακουμπήσει το Χριστό, νόμισε ότι θα ήταν όλα όπως πριν. Τον έβλεπε δηλαδή απλά σαν τον δάσκαλό της. Ενώ μετά από την Ανάσταση του Χριστού, το σώμα του έκαιγε. Ήταν θεωμένο. Γι' αυτό και θα δείτε στις εικόνες της αναστάσεω το Χριστό να τον αγιογραφούν με φως από πίσω σαν να έλεγε ο Χριστός στη Μαγδαληνή ότι «Δεν θα με ακουμπάτε πλέον, όποτε εσείς θέλετε». Ενώ στο Θωμά, κατά παραχώρηση του είπε «Έλα και ακούμπησε την πλευρά μου και τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια μου, για να διασφαλιστεί έτσι η ασφάλεια της πίστεως και να επιβεβαιωθεί η Ανάσταση». Και αφού ακούμπησε ο Θωμάς τα σημάδια από τα καρφιά και από την λογισμένη πλευρά του Χριστού, με όλη την αγαθή διάθεση της ψυχής του, αποκρίθηκε και είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι πράγματι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και τι σημαίνει αυτό «ο Κύριος μου και ο Θεός μου» κατά τους Αγίους Πατέρες. Ο Κύριος μου σημαίνει ως προς την σάρκα, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, και το άλλο για την θεότητα. Μυστήριο Μέγα Ο Θωμάς φωτισμένος από το Πανάγιο Πνεύμα, ονόμασε το Χριστό Κύριο και Θεό, δηλαδή Θεάνθρωπο, διδάσκαλο και Κύριο. Ο Κύριος τότε του λέγει «Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες» μακάριοι όμως και περισσότερο καλότυχοι, είναι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν, αν και δεν με είδαν με τα σωματικά τους μάτια, όπως με είδες εσύ. Τέτοιοι θα είναι στο μέλλον όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου. Και αυτό είναι ο ενδέκατος μακαρισμός, αγαπητοί αδελφοί. Μακάριοι, οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες με τις εμφανίσεις αυτές που έκανε ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές του, τους στήριξε στην πίστη της Αναστάσεώς του, διότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι πράγματι το μεγαλύτερο από τα θαύματά του. Εκτός όμως από το θαύμα αυτό της Αναστάσεως, ο Ιησούς έκανε ενώπιον των μαθητών και πολλά άλλα εκπληκτικά θαύματα τα οποία απεδείκνυαν την θεότητά του και τα οποία δεν γράφτηκαν στα Ευαγγέλια. Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκαν τα όσα γράφτηκαν είναι για να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που προαναγγέλθηκε από τους προφήτες, ο σωτήρ και λυτρωτής του κόσμου. Με την πίστη σε Αυτόν θα γίνουν μέτοχοι και κληρονόμοι της αιωνίας ζωής, η οποία μεταδίδεται στους ανθρώπους δι' αυτού. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος ότι εάν όλα αυτά που έκανε και δίδαξε ο Ιησούς γράφονταν σε βιβλία, όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν θα χωρούσαν τα γραφόμενα βιβλία Ο Χριστός μας ανήψωσε την ανθρώπινη φύση, δεν απέβαλε το ανθρώπινο σώμα το οποίο ο ίδιος έπλασε, αλλά το θέωσε. Αυτό το οποίο με τη βοήθειά Του καλούμαστε να κάνουμε και όλοι εμείς, να οδηγηθούμε για να φτάσουμε στην θέωση με τη βοήθεια του Χριστού μας και να γίνουμε κατά η η του Θεού ο Χριστός μας βασιλεύει στους αιώνα των αιώνων και μας περιμένει κοντά Του για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του στην αληθινή μακαριότητα και ευτυχία και αληθινή δόξα. Εάν και εμείς πιστεύουμε στον Αναστάντα Κύριο χωρίς δισταγμούς και αμφιβολίες και αν η ζωή μας όλη και τα έργα μας εμπνέονται από την πίστη αυτή, ο ουράνιος Πατέρας θα χαρίσει και σε εμάς την ένδοξη και μακαρία ζωή της ουρανίου βασιλείας του. Για να ισχύει όμως και σε εμάς ο μακαρισμός του Κυρίου, μακάρι οι μη και πιστεύσαντες, θα πρέπει να διαφυλάξουμε την πίστη μας όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός, όπως έγραψαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες, πάσαν έγγραφον και άγραφον παράδοσιν μακάρι και εμείς να αξιωθούμε να συναντήσουμε το Χριστό μας και να τον προσκυνήσουμε ψάλλοντας ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αμήν γέννητο. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.